Να ρωτήσουμε. θα ρωτήσουμε και τον κύριο Σταϊκούρα ε, για θα τα θα οικονομικά. Υπουργό Οικονομικών, είσαστε. μπορείτε να μα πείτε τίποτα περισσότερο για τον Bitcoin. Νομίζω ότι η ανάλυση ήταν επαρκέστατη. Μάλιστα. Ουσιαστικά καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Είναι ένα επενδυτικό εργαλείο. Χρησιμοποιείται και πιθανόν να είναι ανερχόμενο μελλοντικά. Αλλά όπω όλα τα επενδυτικά εργαλεία έχουν αποδόσει και κινδύνου. Ναι, ναι. Και εδώ ακριβώ επειδή η αγορά ακόμα τώρα διαμορφώνεται, η κίνδυνη είναι υψηλότερη. Πλαίσιο Άρα, υπάρχει. Δημιουργείται το πλαίσιο, το ακούσατε, ναι. αναφέρθηκε σε αυτό. Ε, και προφανώ ενισχύεται παγκοσμίω. Mm -hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα επενδυτικό εργαλείο το οποίο εξελίσσεται. Άρα, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που ο κόσμο δεν θα χάνει τα λεφτά του. Γιατί έχουμε. σας, δει και εί σας είπα Όλοι. ότι έχει απόδοση και κίνδυνο. Προφανώ σε όλα αυτά, αυτά χάνει κιόλα. Μα συγγνώμη, αν παίξει μετοχέ. Είναι δεδομένο ότι θα είναι τα κερδίσει. Είναι κερδίζεις. επενδυτικό εργαλείο. Όχι, δεν είναι δεδομένο ότι θα τα κερδίσει, αλλά οι μετοχέ έχουν ένα, ένα πλαίσιο στο οποίο τι κινούνται. Έχουν. Το... Έχουν... Αλλά επίση χάνει. Το 2008, ξέφτασε τι κάνει με το χέρι. Επίση χάνει. Γι' αυτό υπάρχουν τα ασφαλή καταφύγια, που συνήθω είναι η καταθέσει των πολιτών με πολύ χαμηλή απόδοση. Και συνέχεια πηγαίνει σε όλο πιο ρίσκη προϊόντα που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά δυνητικά, δυνητικά έχουν και μεγαλύτερη απόδοση. Ναι. Θέλει μια ισορροπία στο χαρτοφυλάκιο του κάθε πολίτη ανάλογα και με τι γνώσει τι οποίε διαθέτει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα του Υπουργείου. Σα αρχίσαμε να κάνουμε από το, κυκλοφοριακό και... από το κυκλοφοριακό, κύριε Υπουργέ. Και αυτό διότι δι επί δύο μέρε, καλά, σήμερα είχαμε και την βροχή, ένα ακόμη παράγοντα. Μιλάμε για πάρα πολλέ ώρε χαμένε στο δρόμο. Και μιλώ για τι κεντρικέ ε, οδικέ αρτηρίε κυρίω, κυφισό, κυφισία. Το ζούμε και το πρωί και το απόγευμα. Και πλέον έχει επεκταθεί αυτό και όχι μόνο στι ώρε αιχμή. Υπάρχουν ε, λύσεις, λύσει, θα υπάρξει κάποια λύση, κάποια μεγάλη λύση για την Αθήνα, για την Αττική. Να ξεκαθαρίσουμε ή μάλλον να επαναλάβουμε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το Υπουργείο έκανε τι υποδομέ και τι μεταφορέ αν γίνουν οι υποδομέ. Κυκλοφο... Ωραία. Να πάμε συνεπώ να δούμε ποια είναι η ευθύνη του Υπουργείου στι υποδομέ και τι μεταφορέ. Οι υποδομέ είναι να κάνει κι άλλους mm -hmm. και άλλου δρόμου. Και μεταφορέ είναι να κάνει καλύτερα, πιο ποιοτικά μέσα μεταφορά, έτσι ώστε ο πολίτη να χρησιμοποιεί τα μέσα και να μην χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Στην πρώτη κατεύθυνση υπάρχουν πάρα πολλέ σκέψει. Παράδειγμα, στον Κυφισό, ήδη υλοποιείται πρωτοβουλία τη κυβέρνηση από το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι ώστε όλε αυτέ οι επιχειρήσει και οι ημερήσει μετακινήσεις που ανέρχονται περίπου στις 20.000 μικρών ή μεγαλύτερων φορτηγών ναι. που προμηθεύονται ή δίνουν τα προϊόντα τους επί του κυφσού στις πολύ μικρέ επιχειρήσεις που υπάρχουν εκεί, να μεταφερθούν στην περιοχή της Φιλής. Ναι. Εκεί που υπάρχουν τα α, κέντρα, τα logistics. <κυρίζει> Αυτή είναι μια πρωτοβουλία η οποία τρέχει από την κυβέρνηση. <κυρίζει> έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί όσο είναι εφικτό ο Υπάρχουν και άλλε προτάσει για επεκτάσει αντική οδού, για τη λεωφόρο για τον ΠΥΡΑ εδώ πέρα υπογειοποίηση. Όλε αυτέ προσπαθούμε να τι αξιολογήσουμε και να τι διότι καμία από αυτή δεν έχει χρηματοδοτικό εργαλείο από πίσω. Άρα καμία δεν πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό. Όταν λέμε να ξεκινήσει άμεσα, προφανώ δεν μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, διότι ακόμα είμαστε στο σχεδιασμό. Εκτό αυτού όμω υπάρχουν και οι μεταφορέ. Παγκοσμίω, στι μεταφορέ δίνουν βάση και όχι στι υποδομέ. Στι μεταφορέ, αυτό που κάνουμε είναι να ανανεώνουμε τον στόλο των λεωφορείων. Θα φτάσουμε τα 950 καινούργια λεωφορεία. έρθουμε αμέσω μετά καλύτερο. στα λεωφορεία, κύριε Υπουργέ. Αλλά είναι, είναι στοιχείο να... που έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό. Γιατί αν διευκολύνει τον mm. πολίτη mm. να πηγαίνει σε καλύτερα μέσα μεταφορά, τότε ουσιαστικά έχει μείωση του κυκλοφοριακού. Mm. Και αυτό γίνεται παγκοσμίω. Λοιπόν, να, ε, να, ε, να προσθέσω και ορίστε, εγώ κύριε, ναι. ότι πράγματι άφησε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή του τόπου, διαχρονική προσφορά και συμβολή, ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους. Λοιπόν, ε, αυτά... Τι να κάνουμε, έχουμε και τα δεσάρεστα ε, σε αυτή τη ε, δουλειά. Πάμε τώρα, κύριε Σταϊκούρα, στη συζήτηση που είχαμε από πριν ε, για τα διάφορα που γίνονται και αφορούν το Υπουργείο σα. Θέλω να ξεκινήσουμε ε, το δεύτερο κομμάτι τη συζήτηση με το μετρό. Υπήρχε ε, ε, ένα και... δημοσίευμα την προηγούμενη εβδομάδα από τα Νέα. Κίνδυνο θάνατο Δικό μου το κίνδυνο ήταν ότι είναι επικίνδυνε οι γραμμέ του μετρό και χρειάζεται συντήρηση, συντήρηση γραμμή. Είναι επικίνδυνο το μετρό, Υπήρχε απάντηση. Την ίδια μέρα υπήρχε απάντηση από τη Στασή που εξηγούσε τι γίνεται. Ναι. Για πρώτη φορά γίνεται σημαντική συντήρηση του μετρό στην Αθήνα. Μάλιστα. Μετά από 25 χρόνια, όταν το όριο ζωή είναι 30 χρόνια για να γίνει η συντήρηση αυτού, ναι. Γίνεται στα 25 χρόνια. Μετά από διαρκή ελέγχου που γίνεται, η συντήρηση θα είναι 8 εκατομμύριων ευρώ. Mm -hmm. Θα αφορά τι γραμμέ 2 και 3, δηλαδή το μετρό τη Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τι μετρήσει που γίνεται και τι βέλτιστε διεθνώ πρακτικέ, θα συντηρηθεί προθύστερα από την καταληκτική ημερομηνία τόσο η επιδομή όσο και το αρχαιό υλικό. Η συντήρηση γίνεται νωρίτερα γιατί διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα. Όχι, γιατί θα πρέπει πάντα να προλαμβάνει την καταληκτική ημερομηνία. Μες. Και όλε οι μετρήσει που γίνονται από την στασή και υπάρχει σχετική ανακοίνωση, επαναλαμβάνω, την ίδια ημέρα mm -hmm. που βγήκε το δημοσίευμα, δίνει ξεκάθαρε απαντήσει και για την ασφάλεια και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίηση αυτών των έργων. Ε, υπάρχουν και διάφορε καταγγελίε εντό ή εκτό εισαγωγικών, διάφορε επισημάνσει των πολιτών, που το εμπιστεύονται εμπιτε... ε, το μετρό σε κάθε περίπτωση, ότι υπάρχουν καθυστερήσει στα δρομολόγια. Κοιτάξτε, πράγματι θέλουμε περισσότερα δρομολόγια. Του Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε και περισσότερου σειρμού και θα επιδιώξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα mm -hmm. να μπούμε σε μια διαδικασία αγορά νέων σειρμών. Mm -hmm. Εκτό αυτού, όμως, οι πολίτε, μέχρι πολύ πρόσφατα λόγω και των καιρικών συνθήκων, εξέφραζαν μέσα και από εσά τη δυσφορία του, την αγανάκτησή του, τον προβληματισμό του για κυλιόμενε σκάλε. Ναι. Για ασανσέρ, ναι, ναι. Για, κλιματισμό, ναι. για κλιματισμό, Σας θυμίζω ότι 20 στου 52 σειρμού στην Αθήνα, πριν από 25 χρόνια παραλήφθηκαν χωρίς κλιματισμό. Αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά όλα δεν είναι εύκολα στην αντιμετώπιση. Δηλαδή, για τον κλιματισμό, όπου αποτανθήκαμε στο εξωτερικό για να έρθει συμμετοχή και συμβολή του ιδιωτικού τομέα, mm -hmm. να βάλει κλιματισμό σε υφιστάμενους σειρμούς, δεν ήθελε κανένας και μόνο μία εταιρεία. Εξεδήλωση ενδιαφέρον, το οποίο προσπαθούμε να δούμε αν τεχνικά είναι εφικτό να είναι υλοποιηθεί. Εφικτό να γίνει. Και αυτό Μέσα. μιλάμε για μια διετία. Και για ένα κόστο 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, υπάρχουν ζητήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον ναι. είναι ότι προχωράει η διαδικασία τη αναβάθμιση 14 σημειών τη γραμμή 1. Που εκεί υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι ο ηλεκτρικό δηλαδή. Ναι. Και αυτό θα εκτιμούμε ότι στο επόμενο 1,5 έτο έχουμε αναβαθμίσει μέσα από μια σύμβαση που βρήκαμε με ισπανική εταιρεία mm -hmm. στο Βόλο 14 ειρημού. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο μετρό Θεσσαλονίκη. Μια και πιάσαμε το μετρό, θα γίνουν κανονικά τα εγγένεια. Κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλα καλά. Όλα πάνε με βάση το χρονοδιάγραμμα. Στα ερωτήματα που εγείρονται για του ελέγχου που γίνονται σε τρένα ναι. σε συστήματα και σε πραγματική λειτουργία όλα πάνε με βάση το χρονοδιάγραμμα. Υπενθυμίζω ότι στα συστήματα και τα τρένα ξεκίνησαν οι δοκιμέ χειροκίνητα το 2021 σε, με ηλεκτρονικό τρόπο το 2022 και μέχρι σήμερα γίνονται δοκιμέ. Και έχουν ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο οι δοκιμέ κανονικά σε εμπορική χρήση. Δηλαδή, ανά τρία λεπτά να περνάνε τα, τα παγωνιά, Κανονικά. Και ταυτόχρονα θα γίνει η πιστοποίηση τη ασφάλεια των συστημάτων και των τρένων. Και τη επάρκεια του διαχειριστή, mm -hmm. τη εταιρεία δηλαδή, που έχει αναλάβει τη διαχείριση και τη συντήρηση του έργου, από ανεξάρτητο παγκόσμιο φορέα που θα πιστοποιήσει την ασφάλεια όλων αυτών. Άρα είναι ασφαλέ, λέτε. Θα πιστοποιηθεί. πια. Θα πιστοποιηθεί με βάση του βέλτιστου διεθνεί κανόνε. Η εταιρεία δε, που έχει αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση είναι η ίδια που έχει αναλάβει τη συντήρηση και τη λειτουργία και στο Μιλάνο και στην Κοπενχάγη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στα λεωφορεία. Ε πολλά παράπονα από τον κόσμο για τα λεωφορεία. Έτσι είναι, κυκλοφορούν καινούργια λεωφορεία. Αυτό είναι πραγματικότητα και ηλεκτρικά. Ε, αλλά ε, καθυστερήσει γιατί δεν φυλάσσονται καλά οι Δεν μπορεί το Υπουργείο Συγκοινωνιών να φυλάει τι λεωφορολορίδε. Δεν ε, εννοείται. Ε, παραλαμβάνεται και κάποια καινούργια λεωφορεία. Ωραία, λοιπόν. Είναι ο στόλο, η συχνότητα και η επάρκεια του κυκλοφοριακού για να αντιμετωπίσουν να αντιληφθείτε ότι ο πολίτη βλέπει ένα. Σωστά. Δηλαδή, ο πολίτη δεν μπορεί να, ξεχω... να... να σκεφτεί ούτε τον ενδιαφέρει γιατί πληρώνει το εισιτήριό του και λέει: Εγώ θέλω το λεωφορείο στην ώρα μου. Να είναι καθαρό, ασφαλέ και να πηγαίνει και στον προορισμό μου. Ένα-ένα. Σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία. Σα υπενθυμίζω ότι μέχρι πριν από 1,5 έτο το 39% των λεωφορείων στην Αθήνα δεν ήταν προσβάσιμα για ΑΜΕΑ. Μέχρι το τέλο του καλοκαιριού του 2025 θα ανανεωθεί πλήρω ο στόλο των οχημάτων στην Αθήνα και θα είναι όλα προσβάσιμα <κυκλή> από ΑΜΕΑ. Μέχρι σήμερα έχουμε παραλάβει 270 νέα λεωφορεία στην Αττική και 110 στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα 270 λεωφορεία εκτιμούμε θα γίνουν 400 μέχρι το τέλο τη χρονιά, ναι. παραλαμβάνω 950 μέχρι το τέλο καλοκαιριού του 2025, και ναι, αύριο παραλαμβάνουμε μια νέα παρτίδα λεωφορείων τα οποία έρχονται φυσικού αερίου 18 μέτρα από έναν διαγωνισμό 100 τέτοιων σχετικών λεωφορείων ναι. με την Ιβέκο. Mm -hmm. Άρα, θα έχουμε και περισσότερα καινούργια λεωφορεία μέχρι το τέλο τη χρονιά. Σα είπα, περίπου 130 λεωφορεία. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο αναδείξατε είναι το κομμάτι τη δυνατότητα που έχουν τα λεωφορεία να κυκλοφορούν πολύ πιο γρήγορα σε λεωφορείοδρόμου. Mm -hmm. Αυτό δεν είναι μόνο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, γι' αυτό και έχουμε μια συνολική συζήτηση με, μέσα στην κυβέρνηση. Και με τον ΚΟΚ, με τον νέο κώδικα οδική yeah. κυκλοφορία που θα. Μπει σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο χρονικό διάστημα, mm -hmm. μαζί με άλλε πρωτοβουλίε που αναλαμβάνουμε του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη και του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση, να διευκολύνουμε την καθημερινότητα του πολίτη που χρησιμοποιεί μέσα μαζική μεταφορά τα οποία ποιοτικά θα είναι καλύτερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Υπάρχει συζήτηση για αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου, όχι. Κλείνοντα για τα αντιπλημμυρικά, επειδή ε, είδαμε τι έγινε στην ε, Βαλένθια, κύριε Υπουργέ, και υπάρχει έτσι πολύ μεγάλο ε, φόβο. Χθε φιλοξένησα εδώ τον ε, υφυπουργό σα, τον κύριο Ταχιά, ο οποίο μα είπε για ένα συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό το οποίο καθυστερεί λόγω του ατικόψαρου. Γίνονται αντιπλημμυρικά σε όλη την Ελλάδα, ναι. που την κύρια ευθύνη αυτών την έχουν οι περιφέρειε. Σε σύσκεψη που κάναμε υπό τον πρωθυπουργό. Mm. Ο Περιφερειάρχη έχει αναλάβει μια σειρά από συγκεκριμένα έργα τα οποία υλοποιεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Και εμεί ω Υπουργείο έχουμε αναλάβει 7 συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα συνολικού ύψου σημαντικού 330 εκατομμύριων ευρώ. Κάποια εξ αυτών των έργων θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2025, τα τρία εξ αυτών. Ναι. Κάποια έχουν προβλήματα αρχαιολογικής φύσεω, μελετών, α δι... ε... Προσέγγιση τη δικαιοσύνη από τοπικέ αυτοδιοίκησει που δυσφορούν με την υλοποίηση κάποιων έργων. Και ένα εξ αυτών, δύο για την ακρίβεια, έχουν και ένα θέμα περιβαλλοντικών οργανώσεων που προσέφηγαν στι χρηματοδοτικέ πηγέ του έργου, δηλαδή ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ναι. έτσι ώστε να ακυρωθεί η υλοποίηση του έργου. Σήμερα, Μάλιστα. για τον λόγο που εξηγήσατε, σήμερα είμαστε στη διαδικασία που να γίνουν καινούργιε περιβαλλοντικέ μελέτε. Την αρχή πρέπει να γίνουν καινούργιε περιβαλλοντικέ μελέτε που να εγκριθούν. Δεν χάσαμε τη χρηματοδότηση. Δεν τη χάσαμε. Σταμάτησε η χρηματοδότηση. Αλλά με κοινό έγγραφο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και Υπουργού Οικονομικών διατηρήσαμε τη χρηματοδότηση έτσι ώστε όταν εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι από το συναρμόδιο Υπουργείο να, υπάρχουν τα λεφτά να, να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού. Μας. Μας. Γεια σα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σα κύριε Σταϊκούλη. Ταυτόχρονα όμω και πάρα, πάρα και ναι. κάποια στιγμή θα ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουμε αν θέλετε και για άλλα μεγάλα δημόσια έργα που εξελίσσονται σε όλη την Ελλάδα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για να μπορώ να λογοδοτώ και απέναντί σα. Είτε αυτό λέγεται αεροδρόμιο στο Καστέλι που θα είναι έτοιμο το 27, είτε είναι ο που αφορά ατυχήματα και δυστυχήματα που γίνονται στην Κρήτη. Και εκτιμούμε ότι το μεγάλο κομμάτι θα συμβασιοποιηθεί του επόμενου δύο με τρει μήνε με οριστικοποίηση εγγράφων μέχρι το τέλο Νοεμβρίου. Είτε αφορά δρόμο όπω είναι ο Ε65 που θα ολοκληρωθεί το 2026, είτε αφορά τη γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα που οι μετροπόντικε θα έχουν τελειώσει τι εργασίε του μέσα στο 2026. Άρα, είναι αρκετά έργα που αφορούν του συμπατριώτε μα, την καθημερινότητά του. Το είμαι στη διάθεσή σα να δώσω συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα διαγράμματα. πάντω, μέχρι το τέλο του πολύ. μήνα, ναι. αν θέλω να σα πω κάτι ακόμα, εκτιμώ ότι θα υπογράψουμε και τη σύμβαση για το Γιάννη Να Κακαβιά. Ένα πολύ σημαντικό έργο που συνδέει την Ελλάδα με τα Βαλκάνια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε να,